εκδήλωση αυτή του Συμπέσμου Αγάπης της Ενορίας μας είναι μια εκδήλωση η οποία ξεκίνησε ως η απολογιστική συνέλευση του Συμπέσμου Αγάπης. Γίνεται στην αρχή του έτου, σύμφωνα με το καταστατικό του, αλλά επειδή το να αναφέρουμε απλώς κάποια νούμερα, τόσα έσοδα, τόσα έξοδα, και να πούμε κάθε φορά τα ίδια πράγματα, γιατί είναι συγκεκριμένες οι δραστηριότητες του Συμπέσμου, θεωρούσαμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι μονότονο, πρέπει να γίνεται. Αλλά όμως πρέπει να το συνδέσουμε και με κάτι άλλο. Οπότε συνδέσαμε αυτήν την απολογιστική συνάντηση με την εορτή της Υπαπαντής του Χριστού. Στην Υπαπαντή του Χριστού είδαμε στο πρόσωπο της Παναγίας την Μητέρα, ως μια γιορτή της Μητέρας. Και κατόπιν συνδέσαμε αυτή την εκδήλωση και αυτή τη γιορτή μάλλον με μια εκδήλωση η οποία έχει ποικίλο περιεχόμενο. Άλλοτε έχει περιεχόμενο που έχει σχέση με τη μητέρα και τον ρόλο της, άλλοτε έχει σχέση με ιστορικά γεγονότα, άλλοτε έχει σχέση ακόμα και με, παλιότερα το κάναμε, με κάποιες αρχαιολογικές έρευνες εδώ στην περιοχή της Ετωροκαρανίας. Δηλαδή έχει ένα ποικίλο περιεχόμενο. Σήμερα, στο κομμάτι το κύριο της εκδήλωσής μας, έχουμε την ομιλία του κυρίου Κωνσταντίνου Χολέμπα, πολιτικού επιστήμονα και συγγραφέα, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα «Η Άγιοι και η Ελληνοορθόδοξη Παράδοση της Μικράς Ασίας». Ένα θέμα σημαντικό, το οποίο συνδέεται με την επέτειο, την δύσκολη στη μνήμη μας, επέτειο του ξεριζωμού του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, ο οποίος ξεκίνησε και από το 1922 πριν ακόμα, αλλά έχουμε σαν ημερομηνίες σημαντικές την καταστροφή του 1922 και αυτός ο ξεριζωμός συνεχίστηκε μέχρι το 1924. Οπότε τώρα, το 2024, συμπληρώνουμε 100 χρόνια από τότε που τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία η τόσο τραυματική για τον ελληνισμό. Και αυτή η εκδήλωσή μας είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θυμίζω ότι στις 23 Οκτωβρίου του 2022 έκανε ο συνδεσμός μας μια εκδήλωση η οποία ήταν μάλιστα υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και η οποία είχε θέμα «Μαρτυρίες προσφύγων για τη ζωή της στην Μικρά Ασία και την καταστροφή του 1922». Είχαμε κάποιες επιλεγμένες μαρτυρίες, τις οποίες είχαμε πλαισιώσει με ποίηματα του Ναρκουάτριου ποιητή και νωρίτη του Αγίου Δημητρίου, του Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, ο οποίος συνόδευσε τα στρατεύματά μας στην Μικρά Ασία ως ανταποκριτής, ως δημοσιογράφος, ως πολεμικός ανταποκριτής. Και είχε πολλές εμπειρίες, τις οποίες κατέγραψε σε ποίηματα του. Και είχαμε αναφέρει τότε και αποκύλαμε ποίηματα του Νόβα σχετικά με την Μικρά Ασία. Επίσης, η Μητρόπολη μας, με τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής που και σήμερα θα πλαισιώσει την εκδήλωσή μας, έκανε μια άλλη εκδήλωση. Αυτή έγινε τον Ιούνιο και είχε ως θέμα, τον Ιούνιο του 22, είχε θέμα «Τραγούδια της χαράς και του πόνου από τις αρισμόνες πατρίδες της Μικράς Ασίας». Και αυτή την είχαμε πλαισιώσει με κείμενα μικρασιατικών συγγραφέων κυρίως, που αναφέρονταν στα δύσκολα γεγονότα. Και αυτή τώρα η εκδήλωσή μας είναι το επιστέγνωμα όλων αυτών το 2024 στα 100 χρόνια της λήξης αυτής της δύσκολης εμπειρίας. Τι θα περιλαμβάνει η σημερινή μας εκδήλωση? Καταρχήν, την ανακοίνωση του οικονομικού απολογισμού του Συνδέσμου. Κατόπιν, τραγούδια από τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής της Μητροπόλεως μας, υπό τη διεύθυνση και διδασκαλία του πρωτοψάλτη μας, του Παντελή Αναστασόπουλου. Και κατόπιν, την ομιλία του κυρίου Κωνσταντίνου Χολέμπα με το θέμα που αναφέραμε, «Η Άγιοι και η Ελληνοορθόδοξη Παράδοση της Μικράς Ασίας».
Thank you.
Thank you.
γραμματέας του συνδέσου μας, θα παρουσιάσει τον ομιλητή μας πολύ σύντομα και κατόπιν θα καλέσει κατόπιν τον κύριο Κώστα Κολέβα να αναπτύξει το θέμα. Να πω ότι κατόπιν, στο τέλος της ομιλίας, είναι όχι επιτρεπτός, επιθυμητός ο διάλογος, αν υπάρχουν ερωτήματα να θεθούν, να συζητηθούν και να διευκρινιστούν πιο πολύ από τον ομιλητή. Επί του θέματος. Όπως λέει, επί του θέματος ερωτήματα, όχι εκτός θέματος. Τα εκτός θέματος απορρίπτονται. Επίσης, να πω κάτι το οποίο είναι δικό μου και πρέπει να το πω. Σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εδώ παρόν ο Μητροπολίτης μας. Δυστυχώς, μια δική μου αβελτηρία που αργά είπα την ώρα και την ημέρα που θα είναι η συνάντησή μας αυτή, δεν του επέτρεψε να είναι εδώ, γιατί ήδη είχε προγραμματίσει μια άλλη δική του υποχρέωση που είχε. Πιστεύω ότι είναι εδώ παρόν με τις ευχές του, μας σκεπάζουν και μας καθοδηγούν. Η κυρία γραμματεύς του συνδέσου μας, η κυρία Θεοδώρα Σιαμπαρίδου, θα το παρουσιάσει τον μίλη. Στη φετινή εκδήλωση του Συνδέσμου Αγάπης του Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της εορτής της Βαπτίστου του Κυρίου, που τιμάται από την Εκκλησία μας το πρόσωπο της Μητέρας, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ως ομιλητή τον κύριο Κωνσταντίνο Κολέβα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κολέβας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι αρθρογράφος και αναλυτής επί των εθνικών και ιστορικών θεμάτων και ερευνητής της ελληνοορθοδόξου παραδόσεως. Συνεργάζεται με πολλές εφημερίδες και περιοδικά, με το ηλεκτρονικό περιοδικό Αντίβαρο και με άλλα ιστολόγια. Από το 1989 συνεργάζεται ως παραγωγός παρουσιαστής εκπομπών και ως σχολιαστής με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας και παρουσιάζει θέματα ιστορίας και εθνικής αυτογνωσίας του Ορθοδόξου Ελληνισμού. Είναι μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έχει γράψει πολλά βιβλία. Τα κυριότερα είναι «Για μια δυναμική εξωτερική πολιτική» το 1994, «Εκκλησία και ελληνική διάρκεια» το 2002, «Η ελληνοορθόδοξη παιδεία στον 21ο αιώνα» το 2007, «Στην Ευρώπη ως Έλληνες» το 2010, «Η ελληνοορθόδοξη πρόταση» το 2015, «Ορθοδοξία και πατριωτισμός» το 2023 στην Αθήνα, «Η γενοκτονία του ελληνισμού» 2022 Θεσσαλονίκη και άλλα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κολέβας θα μας αναπτύξει το θέμα «Οι Άγιοι και ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός της Μικράς Ασίας». Τον καλωσορίζουμε, τον ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και τον καλούμε στο βήμα. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Μια μικρή διόρθωση στον τίτλο «Η Άγιοι και η Ελληνοορθόδοξη Παράδοση της Μικράς Ασίας». Αυτός είναι ο τίτλος του θέματος. Και ήθελα να εκφράσω τη συγκίνησή μου που βρίσκομαι κοντά σας. Πρώτον, διότι συνδέομαι και συνεργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια με τον σεβασμένο τον Μητροπολίτη σας, τον οποίο και συγκίνησα σήμερα, και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Ορθόδοξη Εκκλησία και ειδικά για την Εκκλησία της Ελλάδος. Δεύτερον, διότι τιμώ ιδιαίτερα το έργο που κάνει η ανορία σας και ο πατήρ Θωμάς, και έχω διαβάσει και κείμενά του και τον γνωρίζω από παλιότερα, όταν έχουμε κάνει και ραδιοφωνικές εκπομπές μαζί και εύχομαι καλή επιτυχία στα έργα της ανορίας και όλα τα φιλότοχα κοινωνικά και φιλανθρωπικά έργα που κάνετε. Και τρίτον, μια λεπτομέρεια που ίσως αν προσέξατε στην αρχή του βιογραφικού, μας συνδέει και ο Άγιος Δημήτριος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Το ότι κατοικώ στην Αθήνα, τι να κάνουμε, είναι ένα ατύχημα που προσπαθούμε να μετατρέψουμε σε ευτύχημα. Αλλά γεννήθηκα πολύ κοντά στον Άγιο Δημήτριο
και μας ενώνει, είναι και πολύ χωρίς την αυτόπτα από ό,τι γνωρίζω και γνωρίζω εδώ. Άρα ο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονικής μας ενώνει, μας συνδέει μεγάλη χάρη. Ο πατήρ Θωμάς μου είπε ότι είστε καλές και καλοί, είστε όλη η ομάδα εδώ, καλοί στην ιστορία. Και ήδη εκείνος μας εισήγαγε στον λόγο που επιλέξαμε αυτό το θέμα, ότι ξέρετε και φέτος είναι χρονιά Μικράς Ασίας. Φέτος κλείνει η περίοδος μνήμης των Μικρασιατών, διότι οι περισσότεροι όσοι δεν σφαγιάστηκαν, οι περισσότεροι όσοι ήρθαν ως ανταλλάξιμοι, ήρθαν το 24. Το 23 έγινε η συνθήκη της Λοζάνης, που δεν είναι μία συνθήκη, είναι 17 κείμενα, πρωτόκολλα που μας απασχολούν και σήμερα. Έγινε υπεγράφη ανταλλαγή των πληθυσμών. Αλλά πολλοί Μικρασιάτες ήρθαν το 24. Και χαρακτηριστικά σας λέω, διότι τον έχετε ακούσει όλοι, τον γνωρίζετε, υπήρχε και σχετικό σύρια στην τηλεόραση που τον έδειχνε έτσι τη μορφή του. Το 24 εκοιμήθη στην Κέρκυρα και ο Άγιος Αρσένιος Καπαδόκης, αρχιεφεντής. Φέτος στις 10 του Νοεμβρίου θα έχουμε τα 100 χρόνια από την εκδημία του. Ήταν εκείνος που βάφτισε το βρέφος Αρσένιο, το μετέπειτα Άγιο Παΐσιο. Είπα λοιπόν, έχω ακούσει καλά λόγια για εσάς, ότι αγαπάτε την ιστορία. Εγώ όμως θα σας κάνω μια ερώτηση, αλλά για να μην σας κουράσω θα την απαντήσω κιόλας εγώ, μια ερώτηση γεωγραφικής φύσεως. Λοιπόν, μια ερώτηση για τη γεωγραφία. Ξέρουμε όταν λέμε Μικρά Ασία, τι είναι και τι δεν είναι Μικρά Ασία. Όποτε μιλούσα πριν το 22 που ήταν το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων, οι περισσότεροι νόμιζαν ότι εννοούμε μόνο την περιοχή της Σμύρνης. Καταστροφή, λέει, είναι η Σμύρνη και ο διωγμός που δεν ήταν ο συνοστισμός, βέβαια, όλα αυτά. Όχι. Μικρά Ασία είναι σχεδόν όλη εκείνη η Χερσόνησος της Ασίας, είναι απόλυξη της Ασίας, γι' αυτό η αρχή την είπα Μικρά Ασία, η οποία έχει σύνορα προσβορά τον Εύξηνο Πόντο, στα νότια έχει τη Μεσόγειο και το πέλαγος Κιλικίας, δηλαδή απέναντι από την Κύπρο, στα δυτικά το Αιγαίο πέλαγος και ανατολικά τον Εφράτη ποταμό. Δηλαδή και η Καπαδοκία είναι Μικρά Ασία και ο Πόντος είναι Μικρά Ασία. Τι δεν είναι Μικρά Ασία? Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη είναι Θράκη. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Κωνσταντινούπολη είναι πρωτεύουσα της Θράκης. Είναι γεωγραφικά και ιστορικά η Θράκη. Και γι' αυτό λέμε ότι η διωγμή του ελληνισμού από το 1914 μέχρι το 1923 δεν κάλυψαν μόνο τη Μικρασία και τον Πόντο, αλλά κάλυψαν και την Ανατολική Θράκη. Όταν λοιπόν μιλούμε για προσφυγικό ελληνισμό, πρέπει να ξέρουμε ότι το 22, το 23 και το 24, αυτά τα τρία χρόνια που ήρθαν εδώ, όσοι δεν σφαγιάστηκαν από τους νεότροπους και τους κεμαλικούς, ήρθαν Έλληνες και από την Ανατολική Θράκη και από τα παράλια της Μικρασίας και από την Καπαδοκία και από τον Πόντο. Και όταν λέμε Ανατολική Θράκη, να θυμίσω τη Σιλουρία όπου γεννήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος και άλλοι Άγιοι. Και ο Άγιος Σάββας στον Καλύμνο και άλλη Ανατολική Θράκη. Όμως, σήμερα θα επικεντρώσουμε να θυμηθούμε τι μας έχει προσφέρει αυτό το κομμάτι το ιστορικό το μεγάλο που είναι η κυρίως Μικρά Ασία. Και τα παράλια και η Καπαδοκία και ο Πόντος που είναι το παραλιακό, το βόρειο κομμάτι, ο Εύξηνος Πόντος. Ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια συνήθεια, αυτό που λέγαμε στο σχολείο, κατεθυμισμών. Δηλαδή για να μην αδικήσουν κάποιον, να μην δώσουν έναν άσχημο χαρακτηρισμό, επίτηδες έδιναν τον αντίθετο, έδιναν έναν καλό χαρακτηρισμό. Όπως ας πούμε στην ελληνικά το ξύδι το λέμε και γλυκάδι, για να ξεχάσουμε τη γεύση του. Το κάνουμε γλυκάδι. Οι αρχαίοι λοιπόν είχαν μια θάλασσα, ήξεραν, είχαν ταξιδέψει αυτό που είναι ο Πόντος, η μαύρη θάλασσα, που ήταν αφιλόξενη. Ήθελαν να το πούν άξινο Πόντο, δηλαδή άξενο, αφιλόξενο. Είχε τρικυμίες για τα πλοία της εποχής εκείνης. Ο
να τον εξερευνήσουν, τον είπαν εύξηνο. Ότι είναι ο πόντος, η θάλασσα, ο πόντος είναι η θάλασσα, που υποδέχεται φιλόξενα τους ταξιδιώτες. Είναι λοιπόν εκείνη η θάλασσα, η μαύρη θάλασσα, στην οποία ακουμπά το βόρειο κομμάτι της Μικράς Ασίας. Δεν νοείται η ιστορία του χριστιανισμού χωρίς τη Μικρά Ασία. Δεν νοείται και η ιστορία του Βυζαντίου, της Ρωμανίας, όπως ήταν το πραγματικό κράτος του Βυζαντινού κράτους, χωρίς τη Μικρά Ασία. Και δεν νοείται βέβαια και η ιστορία του Ελληνισμού. Διότι από τότε που ξέρουμε την ιστορία μέχρι το 1922, ο Ελληνισμός ανέπνευε με δύο πνεύμονες. Είχαμε μεγάλους πληθυσμούς και την από εκεί πλευρά του Αιγαίου. Σήμερα έχουμε συρρυκνωθεί εδώ. Πάση περιπτώσει, ας κρατήσουμε αυτό που έχουμε, Ελλάδα, Κύπρο, Βόρειο Ήπειρο, διότι από εκεί φύγαμε όχι με ευχάριστο τρόπο. Άλλοι σφαγιάστηκαν από τους νεότουρκους και τους κεμαλικούς, άλλοι φύγανε βιαίως, άλλοι φύγανε ως ανταλλάξιοι. Και βέβαια να θυμίσω ότι ακόμη και ήδη στην Αποκάλυψη του Ιωάννου διαβάζουμε τις 7 εκκλησίες που λέμε στις Αποκαλύψεις, όλες είναι μικρασιατικές. Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Λαοδίκια, Σάρδης, Φιλαδέλφια, Θυάτιρα. Και βλέπετε τι σοφά που κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα. Δεν έχουμε σε όλες αυτές τις πόλεις Έλληνες. Χριστιανοί μπορεί να υπάρχουν. Στα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι από την Κύπρο, μπορεί να υπάρχουν χριστιανοί. Πηγαίνουν τώρα κάποιοι Ουκρανοί και άλλοι και δουλεύουν. Στη Σμύρνη υπάρχουν και ελάχιστοι Έλληνες, αλλά δίνει τους τίτλους σε Μητροπολίτες, σε θεατήρων, είναι ο Μεγάλης Βρετανίας. Τον λέει θεατήρων. Έχει τον Σάρδον, έχουμε ονόματα του Εφέσου, ο Περγάμο. Δίνει λοιπόν τους τίτλους ακόμη και παλαιών Μητροπόλεων που μπορεί να μην έχουν ούτε ένα χριστιανό, αλλά τους δίνει σε Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ακόμη και σε εκείνους που υπηρετούν έξω από την Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, ο Κρίνης. Εκ το όνομα της Κρίνης που είναι ο Τσεσμές, δηλαδή κοντά στη Σμύρνη, το έχει ο Μητροπολίτης που σήμερα είναι υπεύθυνος για την Μάλτα και γενικότερα δίνει αυτούς τους τύπους. Για να θυμόμαστε. Αναρρύθμιτοι οι Άγιοι που είτε γεννήθηκαν, είτε έζησαν, είτε μαρτύρησαν στην Μικρασιατική Γη. Η χωρία των Αγίων της Μικράς Ασίας αρχίζει με ένα μάρτυρα, τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης, και κλείνει, θα λέγαμε, αν και δεν ξέρουμε τι εκπλήξεις φυλάσσει ο Θεός, πάλι με έναν μάρτυρα, τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης. Και άλλους πάρα πολλούς μαρτύρησαν δίπλα του, αλλά αναφέρω συμβολικά τη Σμύρνη, διότι ο Άγιος Πολύκαρπος, 2ο αιώνα, ήταν επίσκοπος υπερήλικας και στο τέλος ο Άγιος Χρυσόστομος, η Σμύρνη ανοίγει και κλείνει συμβολικά αυτό το μαρτυρολόγιο. Ο Άγιος Πολύκαρπος λοιπόν, ο οποίος μαρτύρησε γύρω στο 168 και στη Ρωμαϊκή εποχή, στην εποχή των πρώτων δεωμών, επί Ρωμαίων, μάλιστα τον έβαλαν στις φλόγες να τον κάψουν εκεί ο Ρωμαίος ο Κορύπατος, αλλά δεν τον έντεγαν οι φλόγες και τελικά αφού ο Άγιος έδωσε μαρτυρία και είπε ότι εγώ θα πεθάνω για την πίστη του Χριστού, τελικά τον λόγχισαν, τον έκοψαν, τον σφαγίασαν και έτσι έτρεχαν ήδη, θα λέει, οι χριστιανοί να συλλέξουν το αίμα του και τα λείψανά του, τα οποία θαυματουργούν. Και τον τιμούμε στις 23 Φεβρουαρίου, ο Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Σμύρνης. Οι πόντοι αδελφοί μας, στις 21 Ιανουαρίου, τιμούν τον Άγιο Ευγένιο της Τραπεζούντας. Και εκείνος, ο οποίος βοήθησε πολύ την ανάδειξη της πίστης με το μαρτύριό του και ο ναός του βρέθηκε το 1898 στην Τραπεζούντα. Βεβαίως σήμερα δεν έχουμε επισήμως χριστιανούς που να διαμένουν εκεί. Εμείς όμως ξέρουμε ότι οι πόντοι αδελφοί μας μεταφέρουν τη μνήμη και τα λείψανα και όπου υπάρχει παιδιακό στοιχείο, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, παράδειγμα, ας πούμε, πήγα λίγων ετών στο Κυλική και είδα στους ναούς μέσα τον Άγιο Ευγένιο Τραπεζούντος και την Αγία Ελένη τη Συνόπης αργότερα, νεομάρτυρα, να τιμώνται ιδιαίτερως. Υπάρχουν δύο ομάδες μαρτύρων Μικρασιατών, τουλάχιστον που μαρτύρησαν στη Μικρασία, που τους γιορτάζουμε πολύ κοντά. Οι περισσότεροι ξέρουμε τους 40 μάρτυρες
που μαρτύρησαν στη λίμνη της Σεβαστίας. Τους θυμούμε στις 9 Μαρτίου. Πάμε όμως 3 μέρες πιο πριν και υπάρχει μια άλλη ομάδα Αγίων που έβαλα να μείνω λίγο. Είναι οι 42 μάρτυρες του Αμορίου. Γιατί μένω σε αυτούς, γιατί είναι οι πρώτοι νεομάρτυρες από το Ισλάμ. Είναι οι πρώτοι, πριν από την Ιπποκρατία, οι πρώτοι μάρτυρες που μαρτύρησαν από μουσουλμάνους. Για να θυμίσω λίγο τα γεγονότα, γιατί είναι αξιωματικοί. Και οι 42 ήσαν αξιωματικοί του Βυζαντινού στρατού. Το Αμόριο ήταν σημαντική πόλη στο κέντρο της Μικράς Ασίας, γενέτειρα αυτοκρατόρων και πολύ μάλιστα οικονομάχοι αυτοκράτορες ήταν από εκεί. Κατελήφθη όταν η ορμή του Ισλάμ ήθελε να φέρει τους Άραβες, Σαρακινούς, όπως τους έγραφαν τα χρονικά, τους φέρει προς την Κωνσταντινούπολη, είχαν καταλάβει κομμάτια της Μικράς Ασίας. Το 838 λοιπόν καταλαμβάνουν την πόλη, συλλαμβάνουν 42 αξιωματικούς, τους βάζουν στη φυλακή. Επί 7 χρόνια τους πίεζαν με βασανιστήρια να γίνουν μουσουλμάνοι. Αυτοί οι αξιωματικοί δεν εξισλαμίστηκαν, δεν πρόδωσαν την πίστη τους και το 845 τους αποκεφαλίζουν. Το συναξάρι τους, που το έγραψε ο Ευώδιος μοναχός, και ήδη την, όταν μαθαίνουμε όταν έγραφε το συναξάρι ο Ευώδιος μοναχός, στην Κωνσταντινούπολη χτιζόταν και ναός των Αγίων 42 μαρτύρων του Αμορίου, λέει ότι είναι τρισαριστής. Τρεις φορές αρίστευσαν. Γιατί λέει, πρώτα απ' όλα δεν πρόδωσαν την πίστη του Χριστού. Δεύτερον, δεν έγιναν οικονομάχοι. Γιατί τότε οι αυτοκράτορες ήταν οικονομάχοι. Και τρίτον, διότι αγωνίστηκαν για την πατρίδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη από τότε τα συναξάρια τιμούν τους Αγίους μας και για τον πατριωτισμό τους. Μια άλλη περιοχή η οποία είναι αγιασμένη και ευλογημένη και σήμερα όσοι πηγαίνουν και επισκέπτονται, συγκινούνται από τις υπόσκαπες εκκλησίες, είναι η Καπαδοκία, στο κέντρο της Μικράς Ασίας. Καπαδοκία, η οποία, αν έχετε διαβάσει, και ο νομπελίστας μας, ο Γιώργος Σεφέρης, που ήταν από τα Βουλά έξω από τη Σμύρνη, και πάει στην Καπαδοκία ως διπλωμάτης, που ήταν το επάγγελμά του, και γράψει ένα ωραίο βουλεράκι 3 μέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας. Πολύ συγκινητικό. Κάτι μου κάνει εντύπωση. Οι μορφωμένοι άνθρωποι παλαιότερα, ο Σεφέρης, πήρε Νόμπελ, δηλαδή τον τίμησε η Ευρώπη, η Δύση κλπ. Ήξερα απ' έξω περί εικονογραφίας, ήξερε τη Βυζαντινή ιστορία. Περιγράφει τους Αγίους με σεβασμό. Διαβάζει, πηγαίνει κάθεται με το κερί και διαβάζει τις εικόνες στην Καπαδοκία με μεγάλο σεβασμό προς την Ορθοδοξία. Και λέω, οι μεγάλοι μας νομπελίστες, αλλά και οι μεγάλοι μας ποιητές, παλαιότερα ο Παλαμάς, μετά οι δύο νομπελίστες που ήταν ο Σεφέρης και ο Ελίτης, η παιδεία τους ήταν αρχαιοελληνική, βυζαντινή, ορθόδοξη, ξέραν αυτό που λέμε τη συνέχεια του ελληνισμού. Σήμερα θεωρείται μόδα του διανοούμενος να στον πάρει την εκκλησία, να ειρωνεύεται το Βυζάντιο. Κάνω αυτή την παρένθεση γιατί ο Σεφέρης πραγματικά με σεβασμό στέκεται στην Καπαδοκία. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε η Αγία Νίνα που εκχριστιάνησε τη Γεωργία του Καυκάσου. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεφόρος, εκεί γεννήθηκε, μαρτύρησε την Παλαιστίνη. Άγιος Ειρήνης ο Βαδάντου, Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου, Άγιος Βλάσιος και βεβαίως ξέρουμε, όπως σας είπα, αυτή την κοιλάδα στα Κόραμα, το σημερινό Γκιόρεμε, όπου είναι αυτές οι υπόσκαπες εκκλησίες που θαύμασε ο Σεφέρης. Και εκεί γεννήθηκε και ο θρύλος του Διγενή Ακρίτα. Τι ήταν ο Διγενής Ακρίτας? Ήταν η μάχη που δίνανε οι Βυζαντινοί στα σύνορα. Ξέρετε, το Βυζαντινό κράτος δεν είχε πάντα σταθερά σύνορα, ανάλογα με τις επιδρομές. Επειδή η Καπαδοκία πλησίαζε προς την περιοχή των Αράβων των Μουσουλμάνων, ήταν ακριτική περιοχή και δημιουργήθηκε ο θρύλος ότι υπήρχε ένα παιδί γεννημένο από μια χριστιανή κοπέλα και από έναν Μουσουλμάνο που έγινε Ορθόδοξος και ήταν ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας. Αλλά βέβαια το αποκορύφωμα της προσφοράς της Καπαδοκίας στην Ορθοδοξία είναι οι μεγάλοι πατέρες, ο Μέγας Βασίλειος, ο αδερφός του Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που το τιμάμε με τους τρεις Ιεράρχες δεν είναι Μικρασιάτης ακριβώς, είναι από τη Συρία, είναι από την ελληνιστική Αντιόχεια, κομμάτι της Συρίας τότε,
Σήμερα ανήκει στην Τουρκία και την Αρχουριουδάκη η Αντάκια. Όμως, εμείς τιμούμε τους Καπαδόκες πατέρες και ιδιαιτέρως επειδή πάντοτε και είστε εδώ πολύ εκπαιδευτικοί διερωτώνοθα ποιο είναι το ιδανικό της παιδείας, αξίζει να διαβάζουμε και να το δίνουμε και στους νέους μας. Θυμάμαι όταν ήμουν στο σχολείο μας το μοίραζαν μεταφρασμένα την έκδοση της Αποστολικής Διακονίας το προς τους νέους του Μεγάλου Βασιλείου, όπως αν εξελληνικών ωφελήν των λόγων, που λέει γιατί πρέπει και οι χριστιανοί να διαβάζουμε τους αρχαίους Έλληνες επιλεκτικά, αποφεύγοντας τις παγίδες και να διαβάζουμε και τον Όμιλο και όλα αυτά τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Οι πατέρες, οι Καπαδόκες ειδικά, στέλιωσαν και την κλασική παιδεία. Ορθόδοξος χριστιανός πρέπει να διαβάζει προσεκτικά βέβαια και τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Στα επόμενα, στα ύστερα βυζαντινά χρόνια, η Μικρά Ασία έγινε το επίκεντρο δύο ελληνικών κρατών, τα οποία κράτησαν τον ελληνισμό μετά από την τέταρτη σταυροφορία. Όπως ξέρουμε, το 1240 την Κωνσταντινούπολη την κατέλαβαν οι σταυροφόροι, δηλαδή δυτικοί χριστιανοί, οι οποίοι υποτίθεται πήγαιναν να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους από τους μουσουλμάνους, αλλά σκοπίμως με την εντολή και του Δόγη της Βενετίας βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, την ελληλάτισαν, την κατέστρεψαν και επέβαλαν εκεί Λατίνο επίσκοπο και δικό τους δυτικό αυτοκράτορα. Ο ελληνισμός τότε σώζεται σε τρία κράτη. Στο δεσποτάτο της Ηπείρου, στο βασίλειο της Νικαίας και στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Η Νίκαια και η Τραπεζούντα είναι δύο ελληνικά κράτη στον χώρο της Μικρασίας και η Νίκαια είχε και το προνόμιο να ελευθερώσει πάλι την Κωνσταντινούπολη το 1261. Εκεί, στη Νίκαια, έγινε ένα μικρό θαύμα, το οποίο δείχνει ότι δεν πρέπει να προηγιζόμαστε, διότι ο Θεός στα δύσκολα στέλνει και Αγίους, αλλά στέλνει και πολιτικούς ακόμη ηγέτες και στρατιωτικούς ηγέτες, οι οποίοι αγωνίζονται για τον ελληνισμό. Εκεί λοιπόν έζησε ένας Θρακιώτης στην καταγωγή, Άγιος και Αυτοκράτορας, ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτσης, το Δηδημότυχο. Όταν λοιπόν κατέλαβαν οι σταυροφόροι όχι μόνο την Κωνσταντινούπολη, όλο τον χώρο του ελληνισμού, παρτί τη Ρωμανία, κόψαν τη Ρωμανία κομματάκια, διαμερισμός. Στη Νίκαια, η Νίκαια ανήκει στη Βυθινία, δηλαδή την επαρχία της Μικράς Ασίας που είναι απέναντι την Κωνσταντινούπολη, εκείνο το κομμάτι, Νίκαια, Νικομήδη κλπ. Στη Νίκαια ο πεθερός του Θεόδωρος Λάσκαρης και ο ίδιος ο Βατάτζης συγκεντρώνουν όλους τους λογίους και δίνει εντολή ο Βατάτζης στον Νικηφόρο Γλεμμύδη και του λέει «Θα βρεις όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα που υπάρχουν και θα τα μαζέψεις για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας». Είναι επίκεντρο ελληνικής παιδείας. Όταν εκοιμήθη, 1254, είχε ο ίδιος χτίσει ένα μοναστήρι κοντά στην Έφεσο, στην πόλη Νύμφεο, εκεί εντάφη και μέχρι το 1922, μας το λένε οι Έλληνες από τον Νύμφεο, από την Μαγνησία, οι Μανισσαλίδες, που λένε και άλλοι, ετοιμούσαν τον Άγιο Άννη Βατάτζη, οι κάτοικοι στα παρέα της Μικρασίας, εκεί κοντά εντάφη. Το λείψαν ότι υπήρχε μέχρι το 1922, μετά δεν ξέρουμε, μάλλον το εσκύλευσαν οι Τούρκοι στην καταστροφή. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι κατ' ετάγη είναι από τις πρώτες περιπτώσεις που έχουμε αγιοκατάταξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το έθιμο να γίνεται η αγιοκατάταξη με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου κυρίως εμφανίζεται το 17ο αιώνα. Και τότε έχουμε αγιοκατάταξη του Αγίου Βατάτζη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στα μέσα του 17ου αιώνα, όπως αναφέρει ο Μανουήλ Γεδεών. Είναι μια σπουδαία μορφή και θα πρέπει να την μελετούμε ιστορικά. Κάποιες μελλοντολογίες και όλα αυτά που κάνουν ορισμένοι εμένα δεν με βρίσκουν συμφωνώ. Οι Άγιοι τιμώνται για αυτό που ήσαν. Έχουμε ιστορικά γεγονότα, ήταν μια σπουδαία μορφή, ο οποίος βοήθησε και τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία να κρατηθούν στα δύσκολα χρόνια που υπήρχε και τότε μια δουλεία. Και η παιδεία, η Μικρά Ασία, ήδη από την εποχή του Βατάτζη, που συγκεντρώνει τα αρχαία κείμενα, Φραγκοκρατία, μετά Τουρκοκρατία,
είναι επίκεντρο ελληνικής παιδείας. Είναι συγκινητικό ότι αρκετές δεκαετίες πριν από την Ελληνική Επανάσταση, ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα, στο Αϊβαλί, Κηδονία και στη Σμύρνη, λειτουργούν περίφημα ελληνικά σχολεία. Τα παιδιά, υπό την Ιπποκρατία, μαθαίνουν άριστα τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική ιστορία, όσο μπορούσαν, και βεβαίως την πίστη, αλλά και άλλες επιστήμες. Όταν ο μετέπειτα Πατριάρχης και Άγιος Αθνοϊερομάρτης Γρηγόριος ο Πέμπτος διατέλεσε Μητροπολίτης Σμύρνης, πέρασε από τη Σμύρνη ο Άγιος Γρηγόριος, έστειλε μια εγκύκλιο, την οποία έχει σωθεί και την βρίσκω, ποιο είναι το ιδανικό της παιδείας για τον Άγιο Γρηγόριο, τα σχολεία της Σμύρνης τι πρέπει να καλλιεργούν. Οι διδάσκαλοι να αναδεικνύουν τους μαθητιώντας χριστιανούς, ελληνίζοντας τις φράσεις και Έλληνας χριστιανίζοντας τα δόγματα, τα ήθη και τους τρόπους. Να είναι χριστιανοί με ελληνική γλώσσα καλή, τις φράσεις, γραμματική, ελληνικά, αλλά είναι και Έλληνες που να ξέρουν τα δόγματα και τα ήθη του χριστιανισμού. Ωραίο εκπαιδευτικό ιδεώδες. Και παραμονές του αγώνα, το 1821, θέλουμε ότι στα σχολεία της Σμύρνης, την Ευαγγελική και το Φιλολογικό Γυμνάσιο, τα δύο μεγάλα σχολεία, τα οποία πέρασε και ο Άγιος Νικόδημος, ο Ιωαννίτης και πολλοί άλλοι, πηγαίνει ο Κωνσταντίνος ο Οικονόμος, ένας σπουδαίος δάσκαλος από τη Θεσσαλία, εκκλησιαστικός ρήτορ και πρωτοπρεσβύτερος, και βρίσκει οι μαθητές να ξέρουν άπλωσε τα αρχαία ελληνικά και τους μιλά για την ελληνική ιστορία, πραγματικά φυτώριο ελληνικής παιδείας. Και ο Πόντος, Τραπεζούντα, μέχρι το 1922, το φωτιστήριο της Τραπεζούντος, ελληνικά σχολεία, ελληνική παιδεία. Είναι συγκινητικό ότι ακόμη και εκείνοι που αναγκάστηκαν να αλλάξουν τη γλώσσα τους, διατήρησαν όσο μπορούσαν την ορθόδοξη πίστη. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, είναι η λεγόμενη τουρκόφωνη χριστιανή. Τους βρίσκουμε στην Καπαδοκία, τους βρίσκουμε και στον Πόντο. Στην Καπαδοκία τους πλησίασε, τους γνώρισε, τους μίλησε πολύ και ο Άγιος Ασένιος ο Καπαδόκης, ποιος έφερε και τέτοια κείμενα, τέτοια Ευαγγέλια. Τα λεγόμενα Καραμανλίδικα. Γιατί η Καπαδοκία, οι Τούρκοι την ονόμαζαν Καραμανία, από έναν Καραμά Πασά, το ονομάστηκε Καραμανία. Άρα λοιπόν, αυτοί ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι αναγκάστηκαν, δεν υπήρχαν σχολεία, υπήρχε καταπίεση, να μιλήσουν τουρκικά. Έγιναν Ορθόδοξοι. Η Θεία Λειτουργία γινόταν στα ελληνικά. Ακόμη και ο παπάς δεν καταλάβαινε, αλλά την έκαναν στα ελληνικά. Δια της Θείας Λειτουργίας σώθηκε ο ελληνισμός σε αυτή την περιοχή. Μόνο η λειτουργία ήταν στα ελληνικά. Σπίτι μου ήταν τούρτικα. Και πολλά από τα κείμενα, από τα βιβλία τους, είναι γραμμένα με ελληνικά γράμματα στα τούρτικα. Άμα δείτε τούρτικα με ελληνικά γράμματα, η Ευαγγέλια είναι τουρκόφωνοι Καπαδόκες. Και στον Πόντο, πάρα πολλοί τουρκόφωνοι, Ορθόδοξοι. Και το 1923 με την ανταλλαγή των πληθυσμών, ο Κεμάλ Ατατούρκ εκεί πήγε να κάνει κάτι πολύ πονηρό. Ενώ η ανταλλαγή έλεγε, η συνθήκη της Λοζάνης, η σύμβαση ανταλλαγής έλεγε, όλοι οι Ορθόδοξοι να φύγουν από την Τουρκία και όλοι οι μουσουλμάνοι από την Ελλάδα, με εξαίρεση Θράκη, τους μουσουλμάνους και Κωνσταντινούπολη, είναι προτέλεσμα για τους Έλληνες, ο Κεμάλ ήθελε να τους κρατήσει. Γιατί? Ήθελε να φτιάξει πατριαρχείο τουρκόφωνο για να κοντράρει το Οικουμενικό, να φτιάξει το Τουρκορθόδοξο Πατριαρχείο. Τελικά επέμεινε ο Βενιζέλος, ευτυχώς φύγανε αυτοί οι άνθρωποι, ήρθαν στην Ελλάδα και δεν έγινε αυτό το δόλιο σχέδιο, αλλά είναι συγκινητικό ότι αν και άλλαξαν τη γλώσσα τους, δεν άλλαξαν την πίστη τους. Και ήρθαν μετά στην Ελλάδα και ήταν συγκινητικό, στην αρχή δυσκολεύτηκαν, πήγαιναν στα χωριά, βλέπετε τώρα που σαν λέει ένας Τούρτικα, τι είναι αυτός Τούρκος. Δεν ξέρετε εκεί ντόπιοι και ξενιζόντουσαν. Αλλά πραγματικά αυτοί οι τουρκόφωνοι αποδείχθηκαν πάρα πολύ. Και πατριώτες Έλληνες, Ρωμιοί όπως λέγανε στην Μικρά Ασία, αλλά και καλοί χριστιανοί. Ο Άγιος Αρσένιος Καπαδόκης, από τα φάρασα της Καπαδοκίας, τους γνώριζε, τους πλησίαζε και τους μιλούσε, τους βοήθησε πάρα πολύ να κρατήσουν την πίστη και όπως σας είπα έφερε τέτοια Ευαγγέλια. Όταν ήρθε την τελευταία φωνιά, η περιοχή του Αγίου Αρσενίου, τα Φάρασα, ήταν η τελευταία φουρνιά της ανταλλαγής. Να θυμίσω δύο λόγια, χωρίς να σας κουράσω. Η ανταλλαγή του 23
Ήταν η μοναδική περίπτωση στην παγκόσμια ιστορία που έχουμε υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών. Ήταν μια αναγκαστική ανταλλαγή. Και ουσιαστικά μην νομίζετε ότι τότε, οι πολλοί δεν ήρθαν τότε, πολλοί ήρθαν πιο πριν για να μην σφαγιαστούν. Στην ανταλλαγή, δηλαδή αν η Μικρά Ασία είχε 1,5 με 2 εκατομμύρια πληθυσμό ορθόδοξο ελληνικό, περίπου το 1 εκατομμύριο ή εξισφαγιάστηκε, εξοντώθηκε, μάλλον νοούμενοι σε τάγματα εργασία, οτιδήποτε. Οι υπόλοιποι ήρθαν οι περισσότεροι μόνοι τους στην Ελλάδα και περίπου 190.000 είναι εκείνοι που ήρθαν με την ανταλλαγή. Περισσότεροι έφυγαν μόνοι τους για να μην σφαγιαστούν. Γι' αυτό στην Καπαδοκία, επειδή δεν ήταν τόσο έντονες οι σφαγές, επέζησαν οι Έλληνες, τους δόθηκε η παράταση να έρθουν, να επιστρέψουν, να ανταλλαγούν, να φύγουν τον Αύγουστο του 24. Έτσι λοιπόν, φέτος τον Αύγουστο, κλείνουν τα 100 χρόνια από την ολοκλήρωση ενός δράματος το οποίο ξεκινάει το 1914 με τους πρώτους διωγμούς στη Μικρά Ασία. Και η μεγάλη πλέον συγκίνηση, εκεί που έχουμε την αποκορύφωση του δράματος αλλά και το μαρτύριο της πίστεως, είναι η περίοδος του 1921-1922. Όπως ξέρετε, η Εκκλησία μας από φέτος, από πέρσι, έχει αλλάξει για μια εβδομάδα, μετέθεσε την εορτή, αλλά ήδη από το 1992 έχει Άγιο κατά τάξη. Τώρα το στιγμούμε την Κυριακή μετά την ύψη του Τιμίου Σταυρού και όχι πρώτη της ψώσεως. Έχει Άγιο κατά τάξη τους κληρικούς εκείνους οι οποίοι μαρτύρησαν την περίοδο 21-22, διότι ήδη έχουμε στον πόντο τους απαγχωνισμούς από τα δικαστήρια του Κεμάλ και βεβαίως όλοι τιμούμε, ξέρουμε περισσότερο χωρίς να υποτιμούμε τους άλλους, τον Άγιο Χρυσόστομο της Μύρινης. Και ο Κηδωνιών Γρηγόριος, ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος, ο Εικονίου Προκόπιος, αυτή είναι το 22 και πιο πριν, το 21, ο Ζήλων, επίσκοπος Ζήλων και Μπάφρας του πόντου Ευθύμιος, ο Αρδικέλης, ο Αρχιμανδρίτης Πλάτων Αϊβαζίδης, την Πάτμο, Πλάτων και ο Ευθύμιος μαρτύρησαν το 21 επειδή κατηγορήθηκαν ότι ξεσήκωναν τους Ποντίους σε Αντάρτικο. Δικάστηκαν, μείναν σε φυλακές και τον Πλάτων Αϊβαζίδη τον άφησαν τελευταίο. Κάθε Κυριακή από τους 180 περίπου ποντίους προκρίτες που είχαν καταδικαστεί, κάθε εβδομάδα εκτελούσαν 10-12 και άφησαν τον Αρχιμανδρίτη Πλάτωνα τελευταίο για να τελεί μέσα στη φυλακή την εξόδια ακολουθία. Και κάποια στιγμή του είπαν είναι η σειρά. Έκανε την ηλικία του εξόδια ακολουθία και μετά τον απεικόνισαν. Είναι συγκλονιστικές στιγμές το μαρτύριο των ανθρώπων αυτών και το 22 πλέον με την υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Από τους 500 περίπου Ορθοδόξους κληρικούς του νομού της Σμύρνης, οι 350 σφαγιάστηκαν και μαρτύρησαν. Δεν είναι μόνο οι επίσκοποι που αναφέρουμε, βεβαίως ξέρουμε πιο πολύ τον Άγιο Χρυσόστομο, αλλά είναι και άλλοι απλοί κληρικοί, τον Αρχατζικάκη, τον Ιάκωβο από την Κρήτη, τον στάβωσαν, αφού τον πετάβωσαν προηγουμένως και πάρα πολλές τέτοιες αγιασμένες μορφές, στο προάστιο του Βουτζά. Στο Νέα Μάκρη υπάρχει ο νέος Βουτζάς. Στη Σμύρνη λοιπόν κορυφώνεται η τραγωδία με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο Καλαφάτη από την Τρίβλια, Μικρασιά της την καταγωγή. Σήμερα έχουμε δύο νέες Τρίβλιες. Η μία είναι η Ραφίνα. Εκεί πήγαν οι συγγενείς του και άλλοι είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, στη Μητρόπολη Κασανδρίας. Εκεί πήγαν όσοι πρόσφυγες από την Τρίβλια. Ο Άγιος Χρυσόστομος Καλαφάτης, αφού βοήθησε και τη δική μου την ιδιαίτερη πατρίδα, τη Μακεδονία, πιο πολλοί από αυτούς, ξέρετε, είχαν περάσει από τον Μακεδονικό αγώνα, όπως και ο Γερμανός Καραβαγγέλης και άλλοι, πέρασαν από τη Μακεδονία, κυνηγήθηκαν από Τούρκους, από Βουλγάρους, από Κομιτατζίδες, και όσοι σώθηκαν, εστάλησαν το Πατριαρχείο μετά. Ο μη Γερμανός Καραβαγγέλης εστάλησε στην Αμάσια του Πόντου και ο Χρυσόστομος Καλαφάτης στη Σμύρνη. Ο Άγιος Χρυσόστομος μέσα σε λίγα χρόνια, γιατί πήγε το 10, τον ξαναδιώξαν οι Τούρκοι, ξαναγύρισε,
ανέπτυξε την παιδεία, ανέπτυξε τη δημοσιογραφία, καλλιέργησε τον αθλητισμό και να πω και μία λεπτομέρεια. Καλλιέργησε και τις μαθητικές παρελάσεις. Γιατί το λέω αυτό. Κάθε φορά που έχουμε 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, βγαίνουν διάφοροι αυτοί οι δίθεν προοδευτικοί και τι μας λένε. Ξέρετε, αυτές οι παρελάσεις καθιέρωσαν κάποιοι δικτάτορες. Λάθος. Υπάρχουν φωτογραφίες του 1920 στο στάδιο του Πανιωνίου στη Σμύρνη που παρελάβουν οι μαθητές με την ελληνική σημαία, με τη στολή τους και ο Άγιος Χρυσόστομος δέχεται το χαιρετισμό. Όσοι θέλουν να καταργήσουν τις μαθητικές παρελάσεις, ξανασκοτώνουν τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης. Είναι έθιμα του μικρασιατικού ελληνισμού, αλλά και στην Αδριανόπολη το ίδιο γινόταν και στην Κύπρο, είναι έθιμα που θυμίζουν πώς οι άνθρωποι αυτοί ή που μετέπειτα προσφυγοποιήθηκαν κράτησαν την ελληνικότητά τους. Επειδή υποδέχθηκε το 19 τον ελληνικό στρατό, όταν πλέον έγινε υποχώρηση και όταν πλησίαζε ο Νουρεντίν Πασάς με τακτικούς και αντάκτους Τούρκους, είχε τη δυνατότητα να διαφύγει. Ο πολιτικός διοικητής, ο λεγόμενος αρμοστής του ελληνικού κράτους, ο Αριστείδης Τεριάδης, τον οποίο έστειλε ο Βενιζέλος, αλλά τον κράτησαν και οι αντιβενιζελικοί μετά τις εκλογές, έφυγε πρώτος. Μόλις είδε τον κίνδυνο, βγήκε ένα αγγλικό όπλο και έφυγε. Ο Μητροπολίτης έμεινε εκεί, συνειδητά. Του πρότειναν και ο Γάλλος πρόξενος, του έστειλε άγημα ένοπλων ναυτών να τον σώσει. Του πρότεινε και ο επίσκοπος ο καθολικός. Έλα να σε βάλω ένα κουκούλι, να σε ντύσω καπουτσίνο, να σε ντύσω ρωμαιοκαθολικό, να σε περάσω το πλήθος, να γλιτώσεις. Και είπε όχι. Θα μπορούσε να διαφύγει. Έμεινε εκεί όρθιος. Διότι είπε ότι ο Ορθόδοξος ιεράρχης μένει δίπλα στο πίμνιό του. Καλύτερα να ξεσπάσουν σε μένα παρά να ξεσπάσουν στον λαό τον Ορθόδοξο της περιοχής της ευρύτερης της Σμύρνης. Και αυτά μας τα διηγούνται και οι συνεργάτες του και ο βοηθός του, ο Εφέσου Χρυσόστομος Βασιστάβλου, που πολλά χρόνια αργότερα έγινε και αρχιεπίσκοπος Αθηνών, 62 με 67. Ήταν Εφέσου, ήταν δίπλα. Τα έβλεπε αυτά, τα έζησε, σώθηκε και πάρα πολλοί άλλοι. Και μέσα στη Βουλή της Γαλλίας διαβάστηκε η αναφορά του Γάλλου προξένου που λέει έστειλα ναύτες ένοπλους να τον σώσουν και είπε όχι. Και δύο ώρες μετά έστειλε ο Νουρεντίν τους Τούρκους στρατιώτες. Ένα βράδυ τον φυλάκισαν, 27 Αυγούστου με το παλαιό και 28 Αυγούστου με το παλαιό ημερολόγιο είναι η μέρα του θανατώσεως. Τον καταδίκασε ο Όχλος με εντολή του Νουρεντίν. Καταπληρωγήθηκε και ήταν παρόντες μόνο Τούρκοι οι οποίοι τα διηγούνται και υπάρχει και η μαρτυρία ενός γνωστού ακαδημαϊκού του Γεωργίου Μιλωνά, ο οποίος τα έμαθα από έναν τουρκοκριτικό που του είπε ο τουρκοκριτικός ότι λυπήθηκα με αυτά που του κάνατε το δεσπότη σας και εγώ τον πυροβόλησα γιατί πλέον υπέφερε. Έσταζε το αίμα, είχαν βάλει και μια λευκή πετσέτα από ένα πουρίο για να φαίνεται το μαρτύριο. Ήταν πραγματικά αγιασμένες αυτές οι μορφές της Μικράς Ασίας και βεβαίως για μας ο όρος, ο σωστός, αυτό που έγινε από το 1914 μέχρι το 1923 ήταν γενοκτονία. Ο ορισμός της γενοκτονίας, και κλείνω με αυτό, δόθηκε το 1948 από τον ΟΗΕ. Ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τον ορισμό ήταν ένας πολωνοεβραίος νομικός, ο Ράφαελ Λέμκιν, ο οποίος είπε αγγλικά genocide, που σημαίνει αποκτήνουν στα λατινικά, σκοτώνουν ένα ολόκληρο γένος, έδωσε τον ορισμό της γενοκτονίας και είπε δύο είναι οι περιπτώσεις που εντάσσονται πλήρως στον ορισμό. Το ολοκαύτωμα που υπέστησαν οι Εβραίοι από τους Ναζί και η γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων από τους νεότουρκους και τους κεμαλικούς, τους Τούρκους. Έτσι λοιπόν, χωρίς καμία εκδικητικότητα, γιατί είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, θα διατηρήσουμε την ιστορική μας μνήμη, θα τιμούμε τους Αγίους της Μικράς Ασίας, Πόντου και πιο πέρα και Ανατολικής Θράκης και θα θυμόμαστε ότι η ιστορική αλήθεια θέλει αλήθεια. Η αλήθεια προέρχεται από το άλφα στερητικό και τη λύθη. Αλήθεια σημαίνει δεν της μονών.
δεν ρίχνω στη λύθη, στη λησμονιά, τους Αγίους μου, τους πατέρες μου, τις μητέρες, δεν ρίχνω στη λησμονιά τις αλησμόνητες αυτές πατρίδες, γιατί τους λέμε αλησμόνητες, και επειδή σήμερα τιμούμε ιδιαίτερα στη μητέρα, θα πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι γαλουχήθηκαν από κάποια μάνα και από κάποιο πατέρα βοηθήθηκαν οικονομικά, με τη δουλειά, με τον αγώνα, διότι ο Ελληνισμός επιβιώνει και πρόχριστου ακόμη να το πάρουμε, γιατί μας λένε μερικοί, μάλλον την χριστιανική ηθική θα ακολουθούμε. Παρά την ιστορία του Ελληνισμού. Από την εποχή που διαβάζουμε τον Πεάνα των Σαλαμινομάχων στον Εσχύλο, γιατί αγωνίζεται ο Έλληνας, αλλά και ιδιαιτέρως με τις μικρασιάτισες μανάδες, ποιες γαλούχησαν τους Αγίους μας αυτούς, ήταν κάποια παραδοσιακή οικογένεια με μητέρα, πατέρα, που βοήθησαν όλους αυτούς τους ανθρώπους να σταθούν όρθιοι. Έτσι λοιπόν υποκλινόμαστε και στις μητέρες, μια και στην Παπαντή τιμούμε τη μητέρα, τις μητέρες όλων αυτών των Αγίων μας, όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά και των αγνώστων, των ηρώων, όλων εκείνων που κράτησαν την πίστη και που μας έφεραν, διότι όλοι οι πρόσφυγες που ήρθανε από όλα αυτά τα μέρη στην κυρίως Ελλάδα, δεν έφεραν λεφτά. Έφεραν εικόνες και λείψανα Αγίων. Αυτές οι μανάδες λοιπόν δίδαξαν στους Μικρασιάτες, Ποντίους και Ανατολικοθρακιώτες ότι και όταν κινδυνεύει η ζωή σου, το πρώτο που θα πάρεις μαζί είναι τα λείψανα των Αγίων, όπως φέραν τον Αγιαντρό σου και πολλά άλλα, και τις τιμημένες εικόνες. Έτσι λοιπόν, αιωνία η μνήμη και των μανάδων, και ας έχουμε την ευλογία όλων των Αγίων. Σας ευχαριστώ. Πάτε στο ΜΑΝ, κάντε το συντονιστή σας παρακαλώ. Τώρα όποιος έχει κάποιο ερώτημα πάνω σε αυτά τα οποία ακούσατε, σε αυτά τα οποία ακούστηκαν, αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, να ζητηθεί κάποια διευκρίνηση, να ζητήσει το λόγο. Στο σχολείο λέγανε ότι είτε καταλάβατε όλα, είτε καταλάβατε τίποτα. Όταν ανοίξω τα τίσεις, ένα από τα δύο συμβαίνει. Ο πατήρ πολύ καλός, ο οποίος έχει και εμπειρία από τη σπίτι. Και όνομα του Μικρασιάτη Αγίου. Ήταν και επιμέριο στην Ελλάδα. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε, τα οποία πραγματικά ήταν αξιόλογα, είναι αξιόλογα, ενδιαφέροντα και παρουσίασαν με πάρα πολύ ρεαλιστικό τρόπο το τι υπήρχε. Μια-δυο παρεμβάσεις, αν μου επιτρέπετε. Για που αναφέρεται τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης, είχε δημιουργήσει και κάτι ακόμα. Στο Κουτσάι πάνω που αναφέρατε, υπάρχει ακόμη η περιοχή Παπάς Οκούν, που σημαίνει ιερατική σχολή. Παπάς, ιερέας, σχολείο, Οκούν, σχολείο. Είχε δημιουργήσει ιερατική σχολή για την εκπαίδευση των κληρικών εκεί της ευρύτερης περιοχής. Και να πω και ένα τελευταίο, που καλό είναι σε αυτά τα θέματα να είμαστε πολύ γενικοί. Ακόμα και σήμερα, πολλοί άνθρωποι, γηγενείς, τούτοι, εκφράζουν με πάρα πολύ, με πάρα πολλούς τρόπους το σεβασμό τους για αυτό το οποίο πρεσβεύουμε εμείς. Το σεβασμό τους για την πίστη μας, για την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό, αλλά και για την ιεροσύνη. Βρίσκουν εφάνταστους τρόπους και ιδιαίτερα και για τους Έλληνες. Τους τελευταίους μήνες, μάλλον τώρα πριν από έναν χρόνο, μετά το σεισμό άλλαξε λίγο η κατάσταση, γιατί ήρθαν και έπικοι στη Σμύρνη από τα βάθη της Μικρασιάς, οπότε άλλαξε και η κουλτούρα. Μέχρι τότε, ένα παράδειγμα, περπατούσα στον δρόμο και δεχόμουν σεβασμό που δεν τον βρίσκω εδώ στην Ελλάδα, από τους Τούρκους. Παρόλο που λόγω των καταστάσεων και
δεν μπορούσε να κυκλοφορήσω με τα ράσα, ο σεβασμός που ξέρω ότι είμαι ορθόδοξος κυρικός ήταν το κάτι άλλο. Και όταν ρώτησα κάποιους που είχαμε μια επικοινωνία γιατί, γιατί έτσι μάθαμε από τους παππούδες μας. Είναι το μπόλιασμα που υπάρχει στη Μικρά Ασία, στη όλη τη Μικρά Ασία, από τους Αγίους τους οποίους αναφέρεται. Και όταν λέω αυτό το πράγμα, δεν εννοώ μόνο στη Σμύρνη και ψηλά στο Αιγαλή, και κάτω ακόμα και στους πιο τρελούς χώρους που υπάρχουν. Μα καλύτερα δώρα που είχα λάβει στη Σμύρνη ήταν από Τούρκους μουσουλμάνους, οι οποίοι είχαν το σεβασμό για την πίστη μας. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Πολύ χρήσιμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, μάλλον και ερωτήματα που μπορεί να θέσουν μια διαφορετική άποψη. Και είναι χρήσιμα αυτά για να γίνεται διάλογος. Πάντα κάνεις εσύ ερώτηση, γιατί όσο να συσταθεί, όσο να αποφασίσουμε ότι το σκέφτονται λιγάκι. Μερικά βασικά στοιχεία του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού της Μικράς Ασίας, πιο έτσι εξειδικευμένα, θα μπορούσατε να μας πείτε τι ιδιαίτερο είχαν εκεί, ξέρετε, έχουν τους Αγίους, έχουν τους Πατέρες, κάποια χαρακτηριστικά αυτών των Αγίων και αυτής της παραδόσεως. Ας πούμε, ξέρω ότι τώρα στην Ελλάδα έχουμε κάποια ιδανικά, ενός ακτιβισμού, ας πούμε, ενός μιας εξωστρέφειας, όλο μιλάμε για εξωστρέφεια, μιλάμε για δραστηριότητα. Εκεί ο ελληνοορθόδοξος τρόπος ζωής, τι χαρακτηριστικά είχε πιο ειδικά. Τα πάντα είχαν επίκεντρο την Εκκλησία. Και αυτό το βλέπουμε από διηγήσεις ανθρώπων που ήρθαν από εκεί, δηλαδή αν διαβάσει κανείς με τον Κόντογλου, τον Φώτη Κόντογλου, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αιβαλή, στις Κιδονίες, και έχει γράψει το βιβλίο του Αιβαλή, Πατρίδα μου. Τα πάντα είναι γύρω από την Εκκλησία. Υπάρχει όλα τα έθιμα, παραδόσεις, παροιμίες, οτιδήποτε έχουν επίκεντρο αυτό το σεβασμό και η ζωή κινείται διότι ζούσα σε ένα περιβάλλον με επικρατούσα τότε θρησκεία μια άλλη, ήταν μια Οθωμανική Αυτοκρατορία και ξέρω ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε και περιόδους ανεκτικότητας αλλά και περιόδους εντονοδιωγμών. Δηλαδή η Σμύρνη έζησε, ας πούμε, στο, ακόμη και επί Γρηγορίου του Πέμπτου, έζησε εξεγέρσεις, ασφαγές. Ο Άγιος Νικόδημος πήγαινε στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Γιατί έφυγε, έκατσε 5 χρόνια, έφυγε άλλον άλλο. Γιατί κάθε φορά που γινόταν ένας πόλεμος Τούρκων και Ρώσων, οι Έλληνες θεωρούν το ύποπτη θέση στο Θεόν και μας κλείναν τα σχολεία. Δηλαδή, όταν άνοιγαν τα σχολεία, τα κλείνανε οι Τούρκοι. Εν τούτης, παρέμεινε αυτή η παράδοση ορθόδοξη. Με επίκεντρο πάντοτε έτσι τους ιερείς οι οποίοι είχαν και μια παιδεία, ειδικά στα παράλια. Τα παράλια είναι διαφορετικά, ξέρετε, μιλούμε για Σμύρνη, για Αιβαλή, είχαν μια έντονη παιδεία όπως και η Τραπεζούντα, ο Πόντος. Στα μέσα μέρη της Καπαδοκία δεν είχαν ελληνικά σχολεία, γι' αυτό και τουρκοφώνησαν. Και εκεί βλέπουμε πάλι ότι με επίκεντρο την Ορθοδοξία διατηρείται η παράδοση, η ρομιψήνη, αυτή η ταυτότητα του γένους. Αυτό το οποίο μας έφεραν για μένα είναι μια ευλάβεια που δεν είναι προσποιητή. Δηλαδή πολλές φορές αυτό το οποίο έκανε εντύπωση, εγώ δεν έχω προσφυγική καταγωγή. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, η ρίζα μου, η οικογένεια είναι από τη Δυτική Μακεδονία, παλαιή ας πούμε, η γενιά της Μακεδονίας. Αλλά αυτό που ζήσαμε και εγώ στο σχολείο που έβλεπα παιδιά που ήταν προσφυγικής καταγωγής και οι παλαιότεροι και η μητέρα μου κλπ. Που μου λέγανε, έβλεπες ένα σεβασμό, μια ευσέβεια που δεν ήταν προσποιητή. Δηλαδή, ξεχώριζε, εμείς σαν μικρά παιδιά έτσι βλέπαμε, ερχόταν μια φορά τη βδομάδα, ερχόταν μια κυρία στο σπίτι να βοηθήσει τη μητέρα με αυτό που λέμε τις πιο βαριές δουλειές. Και ήταν, για μια περίοδο ήταν μια κυρία που ήταν έτσι μικρασιατικής καταγωγής, θυμάμαι πραγματικά, χωρίς να ενοχλεί, χωρίς να πιέζει κανέναν, έπειτα Τετάρτη και Παρασκευή θα έλεγε πάνω το λίγο ψωμάκι, μια λίτσα, κάτι να φάει. Δεν μας έκανε κήρυγμα, ξέρετε, μην τρώτε, μην κάνετε, γιατί εμείς παιδιά ήμασταν. Που αν τρώγαμε και κάτι μαρτύσουμε κλπ. Ναι, αλλά είχε την ευσέβεια, έτσι είχε μάθει. Ξεχώριζε από κάποιους άλλους ανθρώπους που μερικές φορές μεγαλώνοντας έβλεπα, ας πούμε, κάποιους που προσπάθησαν να επιδεικνύονται, να τονίζουν κλπ.
τι είναι αυτό που κάνεις, ναι. Δεν είχαν ποτέ οι μικρασιάτες και οι πόντοι, εγώ αυτούς που γνώρισα στην Θεσσαλονίκη, που πάρα πολύ προσφυγικό στοιχείο, είχαν μια ασυνείδητη ευσέβεια που δεν την έκαναν για να μαλώσουν κάποιον ή να κατηγορήσουν για να δείξουν την ευσέβειά τους, αλλά ήταν κάτι πραγματικά το οποίο κουβαλούσαν μέσα τους. Και το βλέπετε, άφησαν πλούτια, άφησαν πράγματα άλλα υλικά, αλλά προσπάθησαν να φέρουν λείψαν Αγίου του Αγίου Γρηγοριού στην Καρβάλη και άλλα, εικόνες. Είναι συγκινητικό, ακόμη και προσπάθεια που έκαναν εκ των υστέρων. Δηλαδή βλέπουμε ότι φύγαν οι πόντοι από την τραπεζούντα. Αργότερα, μετά από πολλά χρόνια, κάναν προσπάθεια ο Φιλοκτενίδης, το ίδρυμα Παναγίας Σουμαλά, και μετά από δεκαετίες φέραν την εικόνα στο Βέρνιο, στο Βέρνιο όπου υπάρχει πλέον τώρα η Παναγία Σουμαλά, το μοναστήρι. Πάντα αγωνίστηκαν, πάντα διατηρούν τη μνήμη, πάντα διατηρούν την ευσέβεια και διατηρούν και τις ιστορικές μνήμες, τη μαρτυρία, τη δημιουργικότητα. Ξέρετε, χωρίς την, αν συνειδητοποιήσετε πόσο βοηθήθηκε η νεοελληνική κοινωνία από το προσφυγικό στοιχείο, αρχίζουμε, είπαμε τον Γκόντου, είπαμε τον Σεφέρη, μετά πάμε ο Νάσης, ο Μπουδοσάκης κλπ. Επιχειρηματικότητα, σε όλους τους τομείς και πάνω απ' όλα βέβαια αυτό. Η πίστη μας έφεραν μια αγνή πίστη και νομίζω μας βοήθησαν να ξαναμελετήσουμε, να γνωρίσουμε τους πατέρες μας και να γίνουμε κι εμείς, να έρθουμε πιο κοντά στην Εκκλησία αγνά και όχι με επιτίδες. Μήπως γεννήθηκε καμιά ερώτηση? Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, θα κάνω εγώ μια ερώτηση πάλι και μετά έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Το έχουμε συνήθειο βέβαια εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι πολλές φορές να τα βλέπουμε όλα Άγια. Τελευταία όμως βλέπουμε, για παράδειγμα, στην τηλεόραση στην ελληνική, να προβάλλεται η ζωή της Σμύρνης μέσα από τις λεγόμενες μάγισσες της Σμύρνης. Όπου υπάρχει μια νοοτροπία που συνδέεται με ένα σωρό τελετές, μαγείες, πράγματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μέσα στη ζωή της Μικράς Ασίας είχε διαδοθεί πράγματι τόσο πολύ έντονα αυτό το πνεύμα της μαγείας, το οποίο τώρα το παίρνουν και το προβάλλουν, ας πούμε, στα μέσα μαζικής ενημερώσεως και δίνουν μια στρεβλή εικόνα, ας πούμε. Γιατί δεν ήταν αυτό η Σμύρνη, μπορεί να υπήρχαν όντως. Να πούμε και κάτι αριθμό, μια στην άφαγο υπήρχαν. Αυτό χαρακτηρίζει μια περιοχή και αυτό είναι το μπάν για τη Σμύρνη. Πάνω σε αυτό, κυρίως στο ότι τώρα προβάλλεται αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της ιστορίας της Σμύρνης, η μάγισσας. Είναι κάτι μεθοδευμένο ή όντως υπήρχε έτσι τόσο έντονο? Όπου υπάρχει ένα πολυεθνικό στοιχείο και κυρίως συγκατοίκηση με ανθρώπους και άλλων δοξασιών, μπαίνουν διάφορες απόψεις. Το στοιχείο αυτό μπορεί να υπήρχε σε όλα τα μέρη του ελληνισμού. Υπήρχαν Έλληνες και στη Σμύρνη, μην ξεχνάτε ότι δεν ήταν μόνο οι Έλληνες. Πέρα των Μουσουλμάνων υπήρχαν Φραγκολεβαντίνοι, υπήρχε μεγάλη παροικία Ιταλών, Γάλλων κλπ. Δυτικών. Έρχονται διάφορες ιδέες και νοοτροπίες, αλλά παρά τα αυτά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Σμύρνης κράτησαν την πίστη τους. Μου κάνει εντύπωση μια λεπτομέρεια, αυτό το τονίζει η ταινία που είδαμε τελευταία, της Ντενίση αυτή, που είναι αξιόλογη ταινία, που την όταν πλέον μαθαίνουν ότι ο πολύ ελληνικό στρατό λέει τις εικόνες, να πάρουμε μια ώρα μαζί μας και φύγουμε. Ακόμη και πριν μια αγοραστική τάξη, την πήγαν στους χορούς, πήγαιναν σε υπηρετικές κοπέλες κλπ. Νομίζω ότι είναι υπερβολή το να αναδεικνύεται μόνο αυτό το στοιχείο, αυτό γίνεται σκοπίμως. Αλλά οι Μικρασίανοι ήδη υποστήριζαν και τι λένε και πώς διηγούνται. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι πρέπει κανείς να διαβάζει τα κείμενα των ιδίων των ανθρώπων αλλά και των ξένων περιηγητών. Δηλαδή, για παράδειγμα, το 19ο αιώνα πάρα πολλοί ξένοι περιηγητές διαβάζουν την περιοχή της Μικράς Ασίας και όλοι τονίζουν την πίστη των Ορθοδόξων και ιδιαίτερως ακόμα και αυτών που έχουν τουρκοφωνήσει. Και αυτή είναι και για μένα μεγάλη επιτυχία. Μόνο στη Μικρά Ασία αναγκάστηκε ένα μέρος του ελληνισμού να τουρκοφωνήσει, να μιλάει τουρκικά. Και όμως κράτησε την Ορθοδοξία. Τουρκόφωνοι Καπαδόκες, τουρκόφωνοι Πόντιοι. Οι Ορθοδοξότεροι σχεδόν όλων, πάρα πολύ πιστοί. Με τόσες δυσκολίες, χωρίς σχολεία, χωρίς επαφή. Τα παράλια είχαν επαφή με το Αιγαίο, με τη Χίο, απέναντι ήταν η Χίο, η Μυτιλίνη, η Καπαδοκία. Δεν σας το χάρτη με τα τότε, με τα πόδια ή με το άλογο, πόσο μέρες ήταν το να βρει ελληνικό σχολείο ή να βρει
έχουμε μια άλλη ελληνική περιοχή. Επομένως, πρέπει να τους τιμούμε, διότι διατήρησαν, κράτησαν με πολλές δυσκολίες, δεν εξισλαμίστηκαν όλοι που θα μπορούσαν να εξισλαμιστούν σε ένα περιβάλλον εθνικό. Βλέπετε σε πολλά μέρη της κυρίως Ελλάδος. Υπήρχε και ελληνική πλειοψηφία. Ο πατήρ Θωμάς ξέρει πολύ καλά, στην Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, έχουμε μια περιοχή που λέμε Ρουμλούκι. Τι είναι Ρουμλούκι, εκεί που είναι οι τέσσερις ποταμοί που διασχίζουν αυτή η περιοχή. Ρουμλούκι, η περιοχή που επικρατούν οι Ρωμιένοι. Δηλαδή εκεί πάντα και επί της Δημοκρατίας επικρατούσαν οι Ορθόδοξοι. Στη Μικρά Ασία, πλην της πόλεως της Σμύρνης, ας πούμε, δεν υπήρχε άλλο μέρος που να έχεις μεγάλο αριθμό Ορθόδοξων. Πάντα ήταν η μειοψηφία. Και όμως κράτησαν την πίστη. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο τους κατόρθωμα. Επομένως όλα τα υπόλοιπα εντάξει είναι καλλιτεχνικές προσπάθειες να τονίσουν ο καθένας αυτό το οποίο πιστεύει. Να βγάλει κάποια ίσως δεν ξέρω, δικά του πιστεύματα. Επιστεύω ότι. Είναι πολύ καλό. Θα πω ότι μετά από αυτό που θα πει ο κ. Πολύκαρπος, περνάμε στην άλλη φάση και να ετοιμάζονται και οι κυρίες. Έχουμε και αυτούς που μας παρακολουθούν διαδικτυακά, ζωντανά και μου στείλαν μήνυμα για μία ερώτηση στον ομιλητή, σε εσάς. Ρωμαίους ή Βυζαντινούς, ελληνισμός ή ρωμιοσύνη. Στο διεθνή χώρο και διπλωματία όπου δεν συγχαίονται και ταυτίζονται οι όροι όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, ποιος όρος προκρίνεται για χρήση. Θα απαντήσει ένας Άγιος και πολιτικός ηγέτης της Μικράς Ασίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτσης. Το 1937 είναι πλέον βασιλεύει στη Νίκαια, στο βασίλειο αυτό που δημιουργήθηκε όταν φύγανε οι Έλληνες, κάθετος Ρωμνοί, κάθετος Βυζαντινοί, όλα είμαστε από την Κωνσταντινούπολη, και του στέλνει ο Πάπας ένα γράμμα, ο Πάπας της εποχής τότε, Γρηγόριος ο Ένατος, και του λέει, ξέρνα την Κωνσταντινούπολη, την πήραμε εμείς, μην την διεκδικήσουμε. Και του απαντάει ο Άγιος Ιωάννης Βατάτσης, ως αυτοκράτορ τότε της Νικαίας. Και του λέει, ορθώς με αποκαλείς βασιλεία και αυτοκράτορα Ρωμαίων, διότι έτσι ήταν η ονομασία και των προηγουμένων αυτοκρατών. Αλλά να ξέρεις ότι εμείς είμαστε το αρχαίο γένος των Ελλήνων, από το οποίο εξήνθησαν, άνθησε η σοφία για όλο τον κόσμο, σε ελληνικά γέννη ήσαν οι προκάτοχοί μου, οι αυτοκράτορες Κομνηνοί και οι αυτοκράτορες οικογένειας Δούκα, και γι' αυτό θα αγωνιστούμε υπέρ βομών και αιστιών και ούπαυσόμαθα μαχόμενοι και πολεμούντες της κατάγωσης στην Κωνσταντινούπολη. Και κάνει μια αναφορά που θυμίζει το είτε πέδες Ελλήνων γιατί αγωνιζόμαστε. Ο Άγιος Ιωάννης Βατάτσης του λέει ότι η υπηκότητά μας είμαστε Ρωμαίοι, διότι μέχρι τότε το κράτος ήταν πολυεθνικό. Είμαστε Ρωμαίοι, υπηκότητα. Αλλά η πλειοψηφία αυτών που κατοικούμε εδώ ξέρουμε ότι είμαστε Έλληνες, έχουμε τη ρίζα μας στους αρχαίους Έλληνες και αυτό το συμπληρώνει στη συνέχεια ο Θεόδωρος ο Μετοχίτης, είναι εκείνος ο οποίος τον βλέπουμε στη Μονή της Χώρας με ένα τεράστιο τουρμπάνι, ένα ωραίο καπέλο εκεί που γονατιστός, ο ανακαινιστής της Μονής της Χώρας, σήμερα του λένε το Νικαρδία Τζαμί στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος γράφει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Μετοχίτης και λέει από είμαστε το γένος των αρχαίων Ελλήνων, τον οποίο έχουμε και τη γλώσσα. Ήταν λοιπόν πολιτικά και κρατικά Ρωμαίοι, γιατί ήταν το κράτος πολυεθνικό. Αλλά ήξεραν ότι ο λαός που πλειοψηφεί και έχει γλώσσα και τον πολιτισμό και την ταυτότητα είναι ελληνικός. Άρα δεν τίθεται το δίλημα. Ήταν το κράτος των Ρωμαίων σαν συνέχεια της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά ανατολική. Νέα Ρώμη σημαίνει ότι καταργεί την παλιά, γιατί ήταν ιδωλατρική. Και ξέρουμε από την άλλη πλευρά ότι η ρίζα, η καταγωγή είναι αυτό που λέει ο Γιάννης ο Βατάτης. Είμαστε η συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων, από τους οποίους άνθησε η παιδεία και η σοφία για όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η σύνθεση είναι ο ελληνισμός. Μην ψάχνουμε να διχοτομούμε τον εαυτό μας. Είναι μια σύνθεση με επίκεντρο την Ορθοδοξία μας. Τα κείμενα, ξέρετε, απαντούν. Τα κείμενα της εποχής εκείνης. Δεν λέω εγώ, λέει εκείνη που έζησαν τότε.
Εάν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, παρακαλώ οι κυρίες να θυμάστε άλλο. Έχουμε διαβάσει πολλά για τους κρυπτοχριστιανούς στην Ευρασία. Δεν ξέρω, υπάρχουν πραγματικά, υπάρχουν σήμερα κρυπτοχριστιανοί. Αν είναι κρύπτο, πού να τους ξέρω. Δεν είμαι κρυπτογράφος. Αν θέλει ο Θεός, αν υπάρχουν, κάποια στιγμή ο Θεός θα ξέρω. Λοιπόν, τώρα που έχουμε δει το τελευταίο μάλλον, να μας κάνουμε δεξιοσύμβαση, θα καθίσουμε να πάμε κάτι. Έτσι, λοιπόν, συγγνώμη να σας κούρασα, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαλέμπα. Μας δεν είπε απλώς μια ομιλία η οποία να ήταν ξηρή και απλώς με κάποια στοιχεία. Είχε μέσα και καρδιά, οπότε μας ζέστανε λιγάκι. Τώρα όμως, θα παρακαλέσω λιγάκι, νομίζω στο διεκόν είναι, θα ήταν καλό και θα ήταν νόστιμο αυτό, όπως παρακαλώ λιγάκι. Θα ήταν νόστιμο σαν και αυτό που θα λέμε, να ακούσουμε κάτι που είναι εμπειρία από μια επίσκεψη στη Σμύρνη. Θέλησε να μας διαβάσει και θέλει να μας διαβάσει ο κύριος Γιώργος Παρελάς. Πήγε πρόσφατα στη Σμύρνη για αυτά που αισθάνθηκε, όπως συνήθως κάνει σε κάθε τέτοια εκδήλωση, το εξέφρασε με στίχους. Και παρακαλώ να μας διαβάσει. Πάτερα, θα σας ευχαριστώ πολύ για τον λόγο που λέτε. Ήθελα να κάνω ένα προσκύνημα στη Σμύρνη και πριν ένα χρόνο περίπου σκέφτηκα τη Χίο και τη Σμύρνη. Πριν όμως φτάσω εκεί, έγραψα ένα ποίημα το οποίο δημοσιεύεται σήμερα το τελευταίο μου ποιητική συλλογή εδώ, ο Σπιτικός. Σας διαβάσω το ποίημα αυτό. Ιερό προσκύνημα είναι αυτό στη Σμύρνη, να δουν τα μάτια του τα δυο τι έχει απομείνει. Θέλω να ανάψω ένα κερί για τους αγνοωμένους, για όλα τα γυναικόπαιδα τους θαλασσοπνιγμένους. Σμύρνη μου αγαπημένη, ήταν φρίκη αυτός ο ανίποτος ξεριζωμός. Ήταν σχέδιο να αφανιστεί ο ελληνισμός. Ήταν σχέδιο να αφανιστεί το ελληνικό στοιχείο, μια δρασκελιά απόσταση αντικριστά πτυχίο. Να καίγονται οι εκκλησίες, να λιώνουν οι καμπάνες, να σφάζονται στο γόνατο γέροι, παιδιά και μάνες. Να σύονται στη θέμενα του βότο κλάμα, να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Το αίμα ποτάμι γίνεται και η αρμύρα κοκκινίζει. Κι ο σύμμαχος από σιβά, σαν θέαμα το αντικρίζει. Δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν θέλει να προσφέρει. Δεν λιγοψυχά, δεν πονά, δεν δίνει καν το χέρι. Σμύρνη μου αγαπημένη, αυτή είναι η φίλη μας, αυτή και η συμμαχή μας. Ας μάθουμε να στεκόμαστε μόνοι στη δύναμή μας και ας διώξουμε από πάνω μας έρηδες και διχόνια. Είναι αρρώστια ανίατη, σαράκι που μας τρώει χρόνια. Είναι όνειρο να υψωθεί πάνω στη προκυμαία με το σταυρό στην κορυφή η ελληνική σημαία. Να ανοίξονται οι εκκλησίες και να ηχούν καμπάνες και να χορεύουν τσάμικο χαροκαμένες μάνες. Δεν δίναμε, τι άλλο μπορώ να γράψω. Όπως εσύ, έτσι κι εγώ απόδερα θα κλάψω. Θα αφήσω εδώ το δάκρυ μου, εδώ θέλω να μένει και μέσα στα φιλοκάμια μου η ελπίδα ριζωμένη. Σας ευχαριστώ.